Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τους αφιγραντήρες. Μία ναι. λέξη, ένα μηχάνημα το οποίο μπήκε για τα καλά στη ζωή μας την τελευταία, νομίζω, δεκαετία. Δεκαετία. Περίπου 10 χρόνια. Και είναι. Πλέον κανένα σπίτι δεν μπορεί αν δεν έχει αφιγραντήρα. Έχει να κάνει με το περιβάλλον το οποίο ζούμε. Η Κρήτη γενικά είναι ένα περιβάλλον το οποίο έχει έντονες υγρασίες, ιδίως στα Χανιά, το Ρέθυμνο και λιγότερο το Ηράκλειο. Αλλά ο αφιγρατήρας πλέον είναι ένα προϊόν το οποίο μπαίνει στην καθημερινότητα την οικιακή. Γιατί? Γιατί τα σπίτια είναι πλημελώς μονωμένα. Και για λόγους υγείας. Και κυρίως για λόγους υγείας και υγιεινής. Υγείας και υγιεινής. Υγείας και υγιεινής. Γιατί πλέον τα άσματα, τα βροχικάσματα και γενικά ο βαρύς αέρας που αναπνέουμε μέσα στο σπίτι έχουν δυσανάλογα έτσι αποτελέσματα, ιδίως στα μικρά παιδιά και ιδίως σε ανθρώπους που έχουν έντονα προβλήματα χρόνιων πνευμονοπάθειων και όλα αυτά. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν εμείς εδώ πέρα ήρθαμε να αναλύσουμε σήμερα ποια είναι τα κριτήρια να επιλέξουμε το σωστό αμφιγρατήρα. Να πούμε ότι οι αμφιγρατήρες στο σύνολό τους δεν έχουν πάρα πολλά βάτ, οπότε η κατανάλωση η οποία έχουν και έχουν φτιάξει δηλαδή, και την πρώτη μας κάρτα είναι περίπου γύρω στα 250 βάτ, είναι και αν ανάβουν διαρκώς από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο. Πάμε να δούμε τη σχετική κάρτα. Ναι, είναι η πρώτη κάρτα η οποία έχουμε. Η επιβάρηση είναι περίπου γύρω στα 70 με 90 ευρώ ανάλογα το συμβόλαιο που έχουμε. Όχι το μήνα, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο. Για όλη την περίοδο. Υπολογίστε επίσης, προσθέστε επίσης ένα κόστος μέσο, αν πάρετε ένα καλό φερέγγιο αφιγρατήρα γύρω στα 250 με 300 ευρώ και ένα φθηνότερο γύρω στα 100 ευρώ. Άρα λοιπόν είναι ένα συνυπολογιζόμενο κόστος γύρω στα 400 ευρώ, το οποίο όμως μας δημιουργεί μια πολύ καλή ευεξία στον αέρα τον οποίο αναπνέουμε μέσα στο χώρο. Δηλαδή είναι ανταποδοτικό το όφελος με την έννοια ότι πραγματικά και το υπνοδωμάτιο, αλλά όπως θα δούμε και στην επόμενη κάρτα, ανάλογα με το χώρο που έχεις και το πόσο βαρύς και πόσο μεγάλα ποσοστά υγρασία έχεις, τι νερό είναι αυτό που αποκομίζει, θα καταλάβετε αμέσως ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πλέον ηλεκτρικό αντικείμενο το οποίο πρέπει να έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Σκεφτείτε ότι ο αφιγρατήρας περίπου η μέση τιμή υγρασίας που πρέπει να έχουμε στο σπίτι, σύμφωνα με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι από 30 έως 50%. Δηλαδή, μία ανεκτή υγρασία στο χώρο είναι από 30 έως 50% ανάλογα το χώρο τον οποίο βρισκόμαστε και ζούμε. Σκεφτείτε ότι στην Κρήτη τα σπίτια σχεδόν όλα έχουν πάνω από 65%. Όλα. Σχεδόν όλα. Από άκρη σ' άκρη, δηλαδή, στα νησιά, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Πάνω από 65%, ο οποίος δείκτης ανεβαίνει λόγω της χρηστικότητας. Δηλαδή, αν απλώνουμε, ας πούμε, ρούχα μέσα στο σπίτι και τα αφήνουμε μέσα στα καλοριφέρ και αυτά στεγνώνουν. Ναι. Αν έχουμε έντονα ποσοστά υγρασίας και πλημελής μόνωσης της οικίας μας, όλη αυτή η υγροποίηση. Έλλειψη μόνωσης. Έτσι, όλη αυτή η υγροποίηση του ψυχρού με το ζεστό αέρα που κάνει αυτές τις φυσαλίδες, έρχεται μετά και εξατμίζεται με την έντονη ζέστη και την αναπνέουμε. Οπότε λοιπόν, η επόμενη κάρτα η οποία έχουμε έχει να κάνει με τα δωμάτια και με τους χώρους οι οποίοι συγκεντρώνουν υγρασία. Έχουμε κατηγοριοποιήσει 4 χώρους σε μέτρια υγρές, σε αρκετά υγρές, σε πολύ υγρές και σε εξαιρετικά υγρές. Και εδώ θα δούμε, ανάλογα με την επιφάνεια του χώρου, έχουμε κάνει παραδείγματα από 45-46 τετραγωνικά περίπου μέχρι και 235. Στα 250. Μπορείτε να δείτε ότι το νερό το οποίο βγάζουν αναχώρο είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή, σε ένα μέτρια υγρό χώρο, δηλαδή το 50% περίπου των δωματίων των οποίων ζούμε εμείς είναι μέτρια υγρή. Mm-hmm. Ένας χώρος 50 τετραγωνικού μπορεί να αφήσει ανά μέρα γύρω στα 5 λίτρα νερό. 5 λίτρα νερό. 5 λίτρα νερό είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Στα 45-46 τετραγωνικά. Ναι, ναι, 5 λίτρα νερό. Φαντάσου τι αναπνέουμε. Σε ένα εξαιρετικά υγρό μέρος, δηλαδή σε χώρο στον αντίστοιχο που στεγνώνουμε τα ρούχα μας στο καλοριφέρ, το οποίο είναι παλιά τι κάνανε. Να πούμε και δύο πράγματα χρηστικά. Το καλοριφέρ έχει την ιδιότητα να ξεραίνει την ατμόσφαιρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, σε 50 και σε 45% ποσοστό υγρασίας, όταν τα καλοριφέρ μας ανάβουν πάρα πολύ, ξηραίνει πάρα πολύ την ατμόσφαιρα, χαμηλώνει την υγρασία με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε μια δυσφορία μέσα στο σπίτι μας. Αυτό αντισταθμιστικά οι παλιοί τι κάνανε. Και θα το θυμάσαι και εσείς τις θύμισες τις παλιές. Βάζανε ένα τσικαλάκι με νερό. Μπράβο. Πάνω στο σώμα των καλοριφέρ.
Αυτό το κάνανε για να μεγαλώνουν το δίκτυο της υγρασίας που αναπνέουμε και να μην ξηραίνουν την ατμόσφαιρα. Από το να βάλουμε ένα τσικαλάκι σε ένα έντονο θερμό σώμα, από το να, έως το να απλώνουμε τα ρούχα και να εισπνέουμε όλη αυτή την υγρασία η οποία εξατμίζεται μέσα στο χώρο, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό και είναι και πολύ σημαντική η διαφορά από το έντονο υγρό περιβάλλον. Δείτε ότι από 5 λίτρα πάει κατευθείαν στα 8. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διαφορά σε ποσοστό υγρασίας μέσα στο σπίτι μας. Μάλιστα. Σε φυσιολογική. Λέω τώρα εγώ. Ερωτήσεις κάνω, όπως βεβαίως παρακαλώ και τον κόσμο, τους τηλεθεατές που μας βλέπουν, αν έχετε κάποιες απορίες ή θέλετε να ρωτήσετε κάτι εξειδικευμένο ή πιο ειδικό εδώ τον Πέτρο τον Χατζησταύρο, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στους τρόπους επικοινωνίας που θα δείτε κάτω χαμηλά. Να ρωτήσω κάτι. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, όταν λέμε φυσιολογικές, μιλάμε για μέτρια υγρές καταστάσεις δωματίου. Αν χρησιμοποιούν, ας πούμε, κάποιος και το καλοριφέρ και τον αφιγραντήρα. Συνήθως πρέπει να είναι μαζί. Μαζί. Συνήθως πρέπει να είναι μαζί, αλλά αφού όμως μετρείς την υγρασία του χώρου σου χωρίς και τα δύο αυτά. Χωρίς και τα δύο αυτά. Δηλαδή το σωστό είναι να ξέρεις ότι μετράω με ένα υγρόμετρο. Το υγρόμετρο είναι ένα πάρα πολύ εύκολο εργαλείο, ένας δείκτης. Υπάρχει παντού, το οποίο θα σου καθορίσει το ποσοστό της υγρασίας που έχεις σε νορμάλ συνθήκες τις πρώτες πρωινές ώρες και το βράδυ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν δούμε ότι έχουμε ένα ποσοστό υγρασίας από 50 μέχρι 55, 60-65%, τότε σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε συγκεκριμένου τύπου αφιγρατήρα και τα καλοριφέρ μας πρέπει να ανάβουν σε συγκεκριμένη θερμοκρασία με τη μεριά. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, φίλε Λευτέρη, ότι προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους τηλεθεατές μας να κάνουν σωστές επιλογές, οι οποίες θα έχουν ανταπόδοση στην καθημερινότητά τους. Εγώ βλέπω πάντως 21 λίτρα το περισσότερο σε εξαιρετικά υγρές καταστάσεις μέσα στο σπίτι. Είναι αυτό το νερό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Καλό νερό για πότισμα. Ναι. Για πότισμα. για πότισμα. Είναι τα λουλουδάκια μας δηλαδή. Τα λουλουδάκια μας έτσι. Δηλαδή είναι πλήρως ανακυκλώσιμο. Πλήρως ανακυκλώσιμο. Οπότε Μπράβο. Είναι πολύ καλό και για πότισμα. Και για το σίδερο που βάζουμε. Απεσταγμένο δηλαδή νερό. Δεν είναι απεσταγμένο, αλλά είναι ένα νερό το οποίο είναι της ατμόσφαιρας και είναι όσο το δυνατόν πιο. Ρωτάει μια κυρία εδώ. Στο σίδερο μπορούμε να το βάλουμε αυτό το νερό? Ναι, μόλις το είπα. Είναι πιο καθαρό από μπορούμε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Την προηγούμενη εβδομάδα είχες πετάξει μία ατάκα την οποία κάποιοι κράτησαν και γι' αυτό το λόγο θα ανοίξουμε και το θέμα το πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε το τζάκι μας στο σπίτι σε ενεργειακό με απλούς και οικονομικούς τρόπους, κερδίζοντας την καθημερινότητα, στην καύση και βεβαίως στην τσέπη μας, που είναι και το πιο σημαντικό τελικά. Βέβαια. Έτσι, με απλούς τρόπους. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο σύνολο των παλαιών κατοικιών της δεκαετίας του 70, 80 και αρχές του 90. Όλα τα τζάκια ήταν ανοιχτού τύπου, είτε με πυρότουβλα είτε μαντεμένια. Ναι. Οι ανάγκες θέρμανσης και ενεργειακής απόδοσης απαιτούσαν πλέον να αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο δόμησης, αυτόν τον τρόπο θέρμασης, γιατί όπως σας είχα πει και από την προηγούμενη εκπομπή, η καύση ενός ανοιχτού τύπου τζακίου φτάνει σε ποσοστό μέχρι το 50 με 60% και πρέπει διαρκώς να γυρνάς τα ξύλα και να κυνηγάς την φωτιά. Όταν όμως πάρουμε ένα κλειστό τύπου τζάκι με τζάμι, τότε η καύση γίνεται τέλεια. Δηλαδή πάμε πάνω από 95%, οπότε έχουμε και τη μεγαλύτερη απόδοση. Η βιομηχανία λοιπόν της θέρμασης σκέφτηκε μία κατασκευή την οποία την έχουμε εδώ σε εικόνα, λέγεται κασέτα. Οι θερμικές κασέτες. Οι θερμικές κασέτες μπορείτε να ανατρέξετε σε όλες τις εταιρείες που πουλάνε τζάκια και γενικά μηχανολογικό εξοπλισμό. Ναι. Το κόστος τους ποικίλει ανάλογα την εθνικότητα και την ποιότητά τους από 500, 600, 700 ευρώ, 800. Έχουμε και χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχω φέρει φωτογραφίες από ανοιχτού τύπου τζάκια που έχουμε όλοι σπίτι μας. Που έχουν γίνει, κοίτα, αυτό είναι ένα παλιό παραδοσιακό που έχει μέσα πυρότουβλο. Εμείς το αλλάξαμε, του βάλαμε μια κασέτα μέσα και πλέον έχει γίνει ένα πλήρως ενεργειακό τζάκι. Η κασέτα αυτή έχει το καλό ότι μπορεί να συνδεθεί και με τα μπόιλερ, μπορεί να συνδεθεί και με το δίκτυο ζεστού νερού και με τα καλοριφέρ. Οι κασέτες υπάρχουν στο εμπόριο όπως τις βλέπουμε ή ανάλογα με το τζάκι δημιουργείται η κασέτα? Όχι, στο εμπόριο είναι όπως την είδαμε στην πρώτη φωτογραφία. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν ποικίλουν από 50, 60, 70, 80 πόντους, ένα μέτρο, ένα 20, ένα 40. Ανάλογα την εστία που έχουμε, την μετράμε με μία μεζούρα. Μπράβο. Την πάμε στον αντιπρόσωπο που έχει τις κασέτες, του λέμε ότι έχω ένα ανοιχτό τύπου τζάκι το οποίο είναι ένα 20 επί 80. Θα σου πει ότι η συγκεκριμένη αυτό σου κασέτα κάνει, είναι αυτή. Θα Ωραία. Σε ρωτήσει αν ο πίνακας, το κολεκτέρ που λέμε, ο πίνακας
που περνάνε τα νερά ή το boiler είναι κάπου κοντά που να μπορέσει να συνδεθεί και γενικά θα σου κάνει μια πολύ μικρή. Είναι εύκολη η διαδικασία να βάλει ένας απλός κύριος τώρα. Σας έχω δώσει ένα βιντεάκι, το οποίο καλό θα είναι μιλώντας για να το δούμε, να δείτε ότι πόσο εύκολο είναι. Στην κυριολεξία δεν γίνεται τίποτα. Δεν λερώνεις το σπίτι σου. Το μοναδικό το οποίο οφείλεις να κάνεις είναι ότι επειδή αλλάζει ο τρόπος καύσης, αποστηρώνουμε το χώρο μπροστά όσο μπορούμε παραπάνω για να μπορέσουμε στην ουσία τα προϊόντα της πρώτης έκκλησης να μην τα εισπνεύσουμε και να μην την πάρει το σπίτι. Τίποτε άλλο. Θα δείτε ότι η αντικατάσταση είναι πάρα πολύ εύκολη. Πάρα πολύ εύκολη. Από εδώ το ξυλώνουν το τζάκι, το πάνε στο μηδέν. Ναι, ναι, και συνδέεται κατευθείαν με την ήδη υφιστάμενη καμινάδα. Κοιτάξτε να δείτε, βάζουμε τη διπλή καμινάδα μέσα, μικρότερης διατομής, μπαίνει η κασετίνα και στη συνέχεια έρχεται και επενδύεται. Το τζάκι μας γίνεται πλήρως ενεργειακό, υπάρχουν τα βερντιλατέρ τα οποία φυσάνε το ζεστό αέρα σε όλα τα δωμάτια και υπάρχει και ο θάλαμος από κάτω, ο οποίος παίρνει τα αποτελέσματα της καύσης και τα πετάμε. Ωραία, αυτό είναι σαν αποτέλεσμα τώρα να ζεσταίνει και το νερό στο σπίτι, τον αέρα. Εάν το boiler, εάν το collector είναι κοντά, επαναλαμβάνω. Γιατί όλοι οι πίνακες υδροληψίας του σπιτιού, δηλαδή αυτούς που έχουμε στο μπάνιο, δεν είναι δίπλα στο τζάκι. Αν βολεύει, μπορεί να είναι ιδανικό. Δείτε το αποτέλεσμα, είναι εξαιρετικό. Είναι πλήρης η καύση η οποία πετυχαίνεται. Δηλαδή, ό,τι ξύλα παίρνετε, τα καίτε τέλεια. Οπότε λοιπόν δεν έχετε φύρα όσον αφορά την καύση και δεν ξανασχολείστε με αυτό. Δηλαδή, δεν σηκώνεστε συνέχεια να αλλάζετε τη φωτιά. Ωραία, ρε Πέτρο, θα σου πει κάποιο τώρα πόσο μπορεί να κοστίζει, να μου κοστίσει ο κούκκος αηδόνη, η αλήθεια είναι αυτή. Αγαπητέ φίλε Λευτέρη, το να αλλάξει ένα τζάκι ανοιχτού τύπου και να το κάνει κλειστού τύπου, θες ένα καινούριο τζάκι γύρω στα 3,5 με 4.000 ευρώ, μία κασέτα θα σου κοστίσει ένα χιλιάρικο. Όλα μαζί. Όλα μαζί μέσα. Είναι το 1 τέταρτο. Δεν το συζητάμε. Εμείς εδώ δίνουμε πάντα τα καλύτερα, έτσι. Και τα οικονομικότερα. Άρα παροτρύνει τον κόσμο να προχωρήσει αυτή τη μετατροπή, έτσι. Και βλέπουμε βεβαίως και τα θετικά της αεροθερμικής κασέτας. Πάρα πολλά θετικά. Άμεση μετατροπή, αναβάθμιση ενός ήδη υπάρχοντος παραδοσιακού τζακιού, αυτό που λέγαμε και βλέπαμε προηγουμένως. Πώς μοιάζει τώρα μια αεροθερμική κασέτα, είναι ορθογώνιες, έχουν απλές γραμμές, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες προκειμένου να μπορούν να εγκατασταθούν μέσα στις προϋπάρχουσες εστίες. Και βεβαίως έχουμε και άλλα σημεία. Γιατί να βάλω αερόθερμη κασέτα? Εξυπνότερη επιλογή, οικονομικός τρόπος θέρμανσης χώρου και σεβασμό για το περιβάλλον, Πέτρο. Και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 70 με 80%. Ωραία, είναι το σημαντικότερο τα ψέματα για σένα, βλέπεις. Είναι αυτό που λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε έξυπνες κινήσεις, να αναβαθμίσουμε ενεργειακά το σπίτι μας και να έχουμε τη μέγιστη απόδοση θέρμανσης της κατοικίας μας. Τέλος. Τα είπες όλα.